Είμαστε σήμερα εδώ στη Βικελαία Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου για την υπογραφή της σύμβασης ενός πολύ σημαντικού έργου. Είναι το έργο το οποίο πολλαπλασιάζει την δυνατότητα τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λοιμάτων στον Δήμο μας, το οποίο σημαίνει τι. Σημαίνει ότι εξασφαλίζουμε νερό για άρδευση σε ένα τεράστιο τμήμα αυτού του Δήμου, ο οποίος σε μεγάλο του μέρος πράγματι είναι και ένας αγροτικός δήμος. Ε, και σημαίνει ότι το νερό το αξιοποιούμε στο μέγιστο και με αυτή τη δράση και με άλλες δράσεις οι οποίες συναρθρώνονται με αυτήν, ο Δήμος Ηρακλείου τίθεται στην πρωτοπορία των κυκλικών πόλεων. Αυτό είναι μία από τις βασικές επιδιώξεις μας. Ο Δήμος Ηρακλείου να γίνει μία, μία πόλη κυκλική με μηδενικά απόβλητα και αυτό να αποτελέσει πιλότο και για άλλες πόλεις στην Ελλάδα και ενδεχομένως να μας δώσει και στοιχεία μιας ευρωπαϊκής πρωτοπορίας. Και αυτό πράγματι ισχύει για την τεταρτοβάθμια επεξεργασία, στην οποία επίσης μας βάζει το έργο αυτό, δηλαδή στην απαλυφή των μικροριπαντών. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία στο σημερινό περιβάλλον έχουν σημασία για την δημόσια υγεία, αλλά έχουν σημασία και για την συνολική μας οικονομία και όπως είπα προηγουμένως συναρθρώνονται με ένα πλέγμα έργων το οποίο αφορά τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων. Ε, υπάρχουν λοιπόν και άλλα μεγάλα έργα με κύριο ε, αυτό της μετατροπής της μονάδας προεπεξεργασίας αποβλήτων, απορριμμάτων σε μονάδα επεξεργασίας. Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο επιδιώκουμε να και... Ε, ε, είναι δρομολογημένο αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε νέο, πολύ συγκεκριμένα νέα να αναφέρουμε σε αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό. Την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που ορίμασε το έργο και το έφερε στο σημείο αυτό. Την διοίκηση της ΔΕΙΑΗ με τον τότε καινήν, πρόεδρό της, τον Γιώργο τον Βουρεξάκη, τους συντελεστές της κυβέρνησης, ε, ακόμα και την εποχή που δεν ήταν ε, στην κυβέρνηση, όπως είναι η περίπτωση του βουλευτή μας και νυν βέβαια υφυπουργού ε, του Μάξιμου του Σενετάκη, αλλά και του Μανώλη Γραφάκου που σήμερα ε, είναι γενικός γραμματέας ε, της διαχείρισης βιοαποβλήτων και του οποίου επίσης ο ρόλος ήταν καθοριστικός και ε, βέβαια ε, του ε, περιφερειάρχη μας του Σταύρου, του Αρναουτάκη, ε, με τον οποίο συνεργούμε διαρκώς και στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας και στο τριμερές πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει τον ΕΣΔΑΚ που είναι βέβαια και ο πιο βασικός διαχειριστής των αποβλήτων. Ο Δήμος έχει μπροστά του πολύ μεγάλες προκλήσεις, ο Δήμος Ιρακλείου να αντιμετωπίσει και αυτές αφορούν και την διαχείριση των βιοαποβλήτων και αυτά είναι ζητήματα για τα οποία α, ενεργούμε αυτή τη στιγμή α, και για τα οποία θα έχουμε πολύ σύντομα αποτελέσματα. Περίπου υπογράψει 52 εκατομμύρια έργα, είναι του Δήμου. όλα τα έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα, δεν επιβαρύνει το Ηρακλείο ούτε ένα ευρώ, που αφορά την αλλαγή του δικτύου ύδρευσης 260 χιλιόμετρα, 50.000 περίπου ψηφιακά υδρόμετρα, την, το βιολογικό αυτό το τεράστιο έργο που γίνεται, τις επεξεργασίες ε, της ε, αντισκατάστασης των αντιλειωτιστών των λιμάτων όλα αυτά που υπάρχουν για εξοικονόμηση, καταλαβαίνω ότι πλέον η ΔΕΗ μπαίνει πλέον σε μια άλλη εποχή και σε δύο χρόνια τα οποία θα έχουν ολοποιηθεί όλα αυτά τα έργα, πραγματικά πιστεύω θα είναι μια από τι πρωτοπόρε που όχι μόνο τη Ελλάδα αλλά τη Ευρώπη. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα βοηθήσει την αναβάθμιση τη ΔΕΗ Ηρακλείου. Ένα έργο για το οποίο όλοι μας παλέψαμε προκειμένου η υπηρεσία να ενταχθεί. Μιλάμε για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη ύψου 18,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και εμεί ω κυβέρνηση θέλουμε να επισημαίνουμε σε κάθε τέτοια εκδήλωση την αξία που πραγματικά έχει αυτό το Ταμείο, αυτό το, το ταμείο που καταφέραμε ω κυβέρνηση να συνδιαμορφώσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βλέπουμε καθημερινά την αξία και την εφαρμογή του στις υπηρεσίες του πολίτη. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση και να είμαστε πάντα στο πλευρό του Δήμου προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων και τα χρήματα αυτά να πιάσουν τόπο. Ε, είμαστε πολύ περήφανοι που θα αναλάβουμε να κατασκευάσουμε και να δώσουμε σε λειτουργία αυτό το εμβληματικό έργο και λέω εμβληματικό γιατί όλοι γνωρίζουμε και συνομολογούμε ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος και μάλιστα σε έλλειψη. Αυτό το έργο λοιπόν συμβάλλει σε, στο να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη. Mm -hmm. Να σα δώσω και κάποια νούμερα έτσι, για να δείτε το μέγεθο τη ωφέλεια. Πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίω θα επιστρέφουν προ επαναχρησιμοποίηση νερού. Ε, το συγκεκριμένο έργο, όπως ξέρετε, αφορά την, 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 την τριτοβάθμια επεξεργασία, την προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας για 30.000 ακόμα κυβικά οριέως, τα οποία θα διατεθούν για την άρδευση αστικού και περιαστικού πρασίνου, καθώς και για καλλιέργειες. Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο το οποίο επέτυχε η ΔΕΙΑΙ. Είναι πολύ σημαντικό για τους αγρότες μας, διότι πολλαπλασιάζεται η, η δυνατότητα της ε, ε, παραγωγής νερού που θα είναι για πότισμα των καλλιεργιών, δεντρικών και μη καλλιεργιών γενικότερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αντικειμενικά και από την άποψη ότι γίνονται προβλήματα των αγροτών μας τα οποία είναι οξύτατα, όπως είναι η άρδευση.